Γεια σας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Περάσαμε έτσι τα πάθη του Χριστού και ήδη έχουμε το Αναστάσιμο μήνυμα και το Πάσχα. Θέλω να πω ότι είδα πάρα πολλά μηνύματα αρχιερέων, δεσποτάδων δηλαδή, και πατριαρχών και αρχιεπισκόπων. Μου έκανε εντύπωση το αναστάσιμο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σπάρτης, διότι συνδέει τον εορτασμό, τον διπλό της 25ης Μαρτίου, δηλαδή από θρησκευτικής απόψεως, αλλά και της εθνικής παλιγενεσίας, με την σημερινή κατοχή την οποία βιώνουμε, τη σημερινή εχμαλωσία πνευματική και υλική την οποία βιώνουμε, την σημερινή δύσκολη κατάσταση με την Ανάσταση του Χριστού, και τονίζει ότι οι Έλληνες πάντοτε στις δύσκολες στιγμές είχαμε την ελπίδα της Αναστάσεως, και αυτή μας βοήθησε στους εθνικοαπελευθερωτικούς και στους κοινωνικούς αγώνες μας. Και με την ελπίδα της Αναστάσεως ελπίζει ο Σεβασμιότατος Σπάρτης, ο οποίος θα είναι και υποψήφιος αρχιεπίσκοπος και έχει κρατήσει όλο αυτόν τον καιρό χαμηλούς τόνους, ότι το γένος και το έθνος μας θα ξαναβρει την πορεία του. Σήμερα έχουμε εδώ προσκεκλημένο τον κύριο Σωτηρόπουλο, τον Νίκο Σωτηρόπουλο ή Νικόλαο Σωτηρόπουλο, έτσι, τον θεολόγο και φιλόλογο. Τον είχαμε στο παρελθόν κάθε Πέμπτη κοντά μας, όταν κάθε Πέμπτη την αφιερώναμε σε εκκλησιαστικές εκπομπές. Θα θέλαμε σήμερα να δούμε κάποια θέματα τα οποία έχουν σχέση και με τα πάθη και με την Ανάσταση. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή, δεν μπαίνουμε στα πολιτικά καθόλου, έτσι, θα θέλαμε να μας πει εν τέλει τι είναι ο Χριστός που υπέστη πάθη φρικτά και γιατί τα υπέστη αυτά τα πάθη, αφού θα μπορούσε ως Θεός να τα αποφύγει. Η ερώτησή σας είναι πολύ σωστή. Για να αισθανθούμε τα πάθη του Χριστού και την Ανάσταση του Χριστού, πρέπει πρώτα να ξέρουμε τι είναι ο Χριστός. Πόσο μεγάλος είναι ο Χριστός που ήρθε και θυσιάστηκε για μας και αναστήθηκε για μας. Δεν είναι απλός άνθρωπος, είναι ο ένας της Τριάδος, το ένα πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητος, που έγινε άνθρωπος χωρίς φυσικά να πάψει να είναι Θεός. Η Θεοτόκος γέννησε θεάνθρωπο. Ο ίδιος ο Χριστός διακήρυξε ότι αυτός και ο Πατέρας του είναι ένα, δηλαδή μία ουσία, μία Θεότης, ένας Θεός. Κάθε πρόσωπο της Θεότητος, επειδή έχει όλη τη Θεία ουσία, είναι ο Θεός. Αυτό λέει ρητός, μαρτυρείται με πάρα πολλά αναρρύθμιτα επιχειρήματα της Αγίας Γραφής. Ο Χριστός πάρα πολλές φορές ονομάζεται Θεός, ο Θεός, Κύριος, ο Κύριος, Κύριος ο Θεός, Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη στα εβραϊκά ονομάζει το Θεό, τον αληθινό Θεό, με το όνομα Γιαχβέ, στα ελληνικά Κύριος. Κατά το μυστικό δίπλο, τι είπε ο Χριστός στους μαθητάς? Με προσφωνείτε Κύριο και διδάσκαλο. Και καλώς πράτεται ημίγαρ, διότι είμαι
ο Κύριος και ο Διδάσκαλος. Μάλιστα. Είναι ο Θεός μας λοιπόν, όπως είπε ο Θωμάς, ο Κυριός μας και ο Θεός μας, ο οποίος καταδέχτηκε και έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε για μας. Πέστε μου κάτι τώρα για τα πάθη, γιατί υπέστη τόσα πάθη? Υπέστη τόσα πάθη για τις αμαρτίες του Σωτηρόπουλου, του Ζερβού και όλης της ανθρωπότητος. Δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος και ο Χριστός, ο Θεός, μας σπλαχνίστηκε και ήρθε και έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε ώστε με την υπερτάτη θυσία του να εξασφαλίσει άφεση αμαρτιών και σωτηρία. Διότι αν δεν γίνει άφεση αμαρτιών, δεν γίνεται σωτηρία. Για τις δικές μας αμαρτίες πλήρωσε εκείνος. Εμείς έπρεπε να κολαστούμε και για να μην κολαστούμε μπήκε ο ίδιος μέσα σε ένα είδος κολάσεως, θα έλεγα, μέσα στο φρικτό πόνο του μαρτυρίου για να εξαλειφθούν, να εξασφαλίσει εξόφληση αμαρτιών μας. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Λέει ένα χωρίο, είναι το ερώτημα που κάνετε δεν είναι εύκολο. Το έχω κάνει και εγώ πολλές και φορές το ερώτημα αυτό και βρήκα την εξής απάντηση. Η απάντηση είναι ένα χωρίο της προς Εβραίους επιστολής. Τι λέει το χωρίο αυτό? Το Αποστόλου Παύλου. Χωρίς αίματος που γίνεται άφεσης. Άμα δεν χυθεί αίμα, δεν γίνεται άφεσης. Άμα δεν γίνει σφαγή, θυσία, δεν γίνεται άφεσης. Γι' αυτό θυσιάστηκε ο Χριστός. Πλήρωσε με πολύ βαρύ τίμημα για τις αμαρτίες μας. Με το αίμα του, το αίμα θεανθρώπου. Για πέστε μου τώρα, τα πάθη του Χριστού, επειδή εσείς έχετε μία ειδικότητα, στις προφητείες, έτσι έχουν προφητευθεί? Πάρα πολύ, πάρα πολλές προφητείες για τα πάθη του Χριστού. Να αναφέρω λίγες, έτσι ενδεικτικώς. Ναι. Τον νότον μου έδωκα εις μαστίγωσιν και το πρόσωπόν μου ουκ απεστράφει από εσχήνης εμπτισμών. Εδώ προφητεύεται η μαστίγωση του Χριστού και οι εμπτισμοί, τα φτισήματα που έκαμαν στο Χριστό. Έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Αντί του μάνα χολήν, λέει ο λαός μας. Πότε αυτά μας προφητεύθηκαν, πρέπει να μας λέτε. Αιώνες προ Χριστού. Τα περισσότερα προφητεύθηκαν από τον Δαβίδη γύρω στο 1000 προ Χριστού και από τον Ισαΐα γύρω στο 800 προ Χριστού. Οι συγκινητικότερες προφητείες είναι στον Ισαΐα. Όπως επειδή δηλαδή ρωτήσατε προηγουμένως, ναι, γιατί θυσιάστηκε ο Χριστός, γιατί έπαθε ο Χριστός, τι λέει ο Ισαΐας? Είδαμε, λέει, τον δούλον του Κυρίου. Έτσι παρουσιάζει το Θεό, ο Χριστός. Που έγινε άνθρωπος, δούλος. Ο Κύριος έγινε άνθρωπος, δούλος. Τον είδαμε και δεν είχε είδος ουδέκ άλλος. Δεν είχε μορφή, είχε αλλοιωθεί η μορφή του από τα πολλά βασανιστήρια, τα πολλά πάθη που υπέστη. Το ωραιότερο πρόσωπο, ωραίο σκάλι παραπάντας βρωτούς, έγινε το ασχημότερο πρόσωπο. Τόσο τον παραμόρφωσαν τα μαρτύρια. Όταν τον είδαμε σε αυτή την κατάσταση, λέει ο Ισαΐας, νομίσαμε ότι τιμωρείται από το Θεό για αμαρτίες του. Αυτά τα λέει 1000 χρόνια πριν, έτσι, 800 χρόνια. 800 περίπου προ Χριστού. Νομίσαμε, λέει, ότι τιμωρείται από τις αμαρτίες του. Αλλά τι λέει στη συνέχεια ο Θεόπνευστος προφήτης? Αμαρτία νου και ποιήσε νου δε βρέθη δόλωσαν το στόμα του αυτού. Δεν έκανε αμαρτία ο Χριστός. Ούτε με πράξη, ούτε με λόγο. Το να μην αμαρτήσει κανείς με λόγο είναι το δυσκολότερο πράγμα.
Τα λόγια αμαρτάνομαι πολλές φορές. Τέλειος, λέει, όποιος δεν αμαρτίζει σε λόγο. Μόνο ο Χριστός ήταν τέλειος. Και στα έργα και στα λόγια. Τον βλέπει ο Ισαΐας τον Χριστό την ώρα του μαρτυρίου του και τι λέει, ότι αυτός τα σαμαρτίας ημών φέρει. Να τονίσουμε το ημών. Αυτός βαστάζει επάνω του τις δικές μας αμαρτίες. Βασανίζεται παιδεία ειρήνης ημών επ' αυτών. Εδώ παιδεία θα πει παίδευσης, βασανισμός. Ειρήνης ημών θα πει για την δική μας θεραπεία, την πνευματική θεραπεία. Παιδεία ειρήνης ημών επ' αυτών. Αυτός βασανίζεται για τη δική μας υγεία. Το μόλοπι αυτού ημείς η άθημεν. Πάλι τονίζει το ημείς. Με την πληγή του Χριστού εμείς θεραπευθήκαμε. Άνθρωπος, λέει, επλανήθη σαν πρόβατο και ο Κύριος παρέδωκε αυτόν για τις αμαρτίες μας. Λοιπόν, τι είπε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Είδε ο αμνός του Θεού ο έροντες αμαρτίας του κόσμου. Προφητικός λόγος. Σαν να έλεγε, αυτός είναι ο αμνός του αρνή του Θεού που θα σφαγεί με το αίμα του να καθαρίσει τις αμαρτίες. Αυτά μας. Στην παλαιά, στην Καινή, πριν από τα πάθη είχαμε. Ο Χριστός ο ίδιος επανειλημμένες φορές προφήτευσε τα πάθη του και την Αναστασή του. Να αναφέρω μία προφητεία, ότι ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση και της γραμματεύση και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο, θα τον καταδικάσουν σε θάνατο, το συνέδριο των Ιουδαίων. Και παραδώσωσιν αυτόν της έθνηση, θα τον παραδώσω στους εθνικούς, στους διδουλάτρους, στους Ρωμαίους, στον Πιλάτο. Και εμπέξωσιν αυτό, θα τον εμπέξουν και αποκτενούσιν αυτόν και σταυρώσουσιν, λέει, σε άλλη περίπτωση και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί και μαστιγώσουσιν αυτόν τη φραγγέλωση. Στην Παλαιά Διαθήκη, κύριε Τζερβέ, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ένα χωρίο προφητικό που στενοχωρεί πάρα πολύ τους απίστους και τους αθέους. Περιέχεται στον 21ο Ψαλμό. Εκεί ο Μεσσίας ομιλεί στο πρώτο μέρος του Ψαλμού, προφητικός, το 1000 π.Χ., για τα πάθη του και στο δεύτερο μέρος για την Αναστασή του. Στο πρώτο μέρος, μεταξύ άλλων λεπτομεριών που αναφέρει για τα πάθη, αναφέρει και αυτό που δεν είναι λεπτομέρεια. «Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου». Σαφεστά την προφητεία για τη Σταύρωση. Χίλια χρόνια πριν. Σαφεστά την προφητεία για την Σταύρωση του Χριστού, η οποία στενοχωρεί τους απίστους και τους αθέους. Δεν ήθελα να υπάρχει μια τόσο σαφής προφητεία, γιατί αυτή αποδεικνύει τη θεομπνευστία της Γραφής, άρα την ύπαρξη Θεού. Άλιστα. Για να προχωρήσουμε τώρα λίγο, έτσι, διότι πρέπει να μπούμε και στις Αναστάσεις και σε ορισμένα άλλα σημεία. Ποια πρόσωπα έπαιξαν εγκληματικό ρόλο στα πάθη του Χριστού και αν υπάρχουν σήμερα τέτοια πρόσωπα, διότι να κάνουμε και ένα παραλληλισμό με το σήμερα. Πρώτα να πούμε ποια πρόσωπα έπαιξαν εγκληματικό ρόλο. Καλώς λέτε εγκληματικό ρόλο, γιατί η Σταύρωση του Χριστού, τα πάθη γενικότερα του Χριστού και ιδίως η Σταύρωση, από την πλευρά του Χριστού είναι θυσία, εκούσια θυσία για τη σωτηρία μας. Αλλά από την πλευρά των ανθρώπων είναι έγκλημα. Και καλώς είπατε, ποια πρόσωπα έπαιξαν ρόλο στο έγκλημα της χριστοκτονίας. Πρώτον, ο Ιούδας, ένας από τους 12 μαθητάς, τον εξέλεξε και αυτόν ο Χριστός, εν γνώση του περιποίου επρόκειτο,
για να εφαρμόσει πρώτος αυτό που δίδαξε εμάς τους ανθρώπους, να αγαπάμε τους εχθρούς. Ετοίμησε και τον εχθρό του ο Χριστός. 3 χρόνια κοντά στον Χριστό, ο Ιούδας, άκουσε τα ωραιότερα λόγια. Εγκάθετη των εχθρών του Χριστού. Του έπλαινε πήγαν, ακόμα και τα πόδια, νομίζω. Έτσι, κάθισε μέχρι τέλος. Βεβαίως. Εγκάθετη των εχθρών του, λοιπόν, του Χριστού, μετέβησαν μια μέρα με εντολή να συλλάβουν τον Ιησούν και να τον οδηγήσουν στους εχθρούς του. Αλλά όταν άκουσαν αυτοί οι εγκάθετοι απεσταλμένοι των εχθρών των Ιουδαίων τα λόγια του Χριστού, αφοπλίστηκαν και επέστρεψαν άπρακτοι. Πριν από την προδοσία, λέτε. Πριν. Λοιπόν, και είπαν ότι ουδέποτε ελάλησε ένα άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ποτέ δεν μίλησε τόσο ωραία άνθρωπος όσο αυτός ο άνθρωπος. Και απόδειξη βεβαίως της τελείας διδασκαλίας του Χριστού είναι το Ευαγγέλιο. Ένα τρωτό δεν μπορούν να βρουν οι εχθροί μέσα στο Ευαγγέλιο. Ένα επιζήμιο πράγμα για τους ανθρώπους δεν μπορούν να βρουν. Ο Ιούδας λοιπόν άκουσε τα ωραίτερα λόγια. Είδε τα περισσότερα και μεγαλύτερα θαύματα. Είδε να θεραπεύει ένα κυελετή τυφλό. Είδε να ανασταίνει ένα τετραήμερο Λάζαρο. Είτε να επιβάλλεται στα στοιχεία της φύσης και να ηρεμεί η θάλασσα, η λίμνη. Λοιπόν, επίσης ο Ιούδας είναι το αγιότερο παράδειγμα. Κανείς άλλος δεν πέρασε από τον πλανήτη που να είναι Άγιος και να προφητεύεται η αγιότητα του. Πολύ παράδοξο πράγμα. Προτού έρθει ο Χριστός στον κόσμο, οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, όχι ένας, περισσότεροι, προφήτευσαν την αγιότητα του Χριστού. Πρώτο έρθει και δουν οι άνθρωποι τη διαγωγή του Χριστού. Λοιπόν, είναι το αγιότερο παράδειγμα και στον ίδιο ο Χριστός έδωκε την εξουσία και κηρύττει το Ευαγγέλιο και να θαυματουργεί όπως έδωκε και στους άλλους Αποστόλους και όμως δεν συγκινήθηκε γιατί ήταν φιλάργυρος και από φιλαργυρία πρόδωσε τον Κύριο και τον Διδάσκαλο και μάλιστα με δόλιο τρόπο, με φίλημα, αγάπης δήθεν. Λοιπόν, ο δούλος και δόλιος Ιούδας σε άλλη εκκλησία. Ναι, αλλά η εκκλησία, θέλω να σας πω κάτι, διότι εμένα με εξόργησε, θα σας πω την αμαρτία μου, έχει κόψει όλους εκείνους τους ύμνους που ακούγαμε εμείς, παιδιά, είμαι νεότερός σας κατά 25-30 χρόνια πόσο είμαι, τους έχω κόψει, διότι εθίγετο ένας ολόκληρος λαός στον επιτάφιο, στον επιτάφιο και ένα ολόκληρο κράτος ή έθνος, αν θέλετε. Δεν θίγομαι ολόκληρο λαό, θίγομαι ένα μέρος του εβραϊκού λαού, του σιωνιστάς κυρίως, οι οποίοι σταύρωσαν τον Χριστό διότι δεν ικανοποίησε τους σοβινιστικού τους πόθους. Εν πάση περιπτώσει. Οι οποίοι τι ήταν αυτοί, κύριε Σωτηρόπουλε, έτσι μια και... Νόμιζαν, γι' αυτό φώναζαν Οσανά κατά τη θριαμβευτική είσοδο, Οσανά, Οσανά, νόμιζαν ότι ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει την πρωτοφανή δύναμή του, την παντοδυναμία του θα έλεγα, για να γκρεμίσει τον κατακτητή, τον Κέσαρα της Ρώμης, και να παλινορθώσει τη βασιλεία του Δαβίδ και να επεκτείνει το Ισραήλ την εξουσία του σε όλο τον κόσμο, να υποτάξει όλο τον κόσμο δια του Μεσσία, είχαν κοσμικές αντιλήψεις για το Μεσσία ως βασιλέα και επειδή ο Χριστός δεν πραγματοποίησε τους σοβινιστικού τους πόθους, γι' αυτό τα Οσανά, Οσανά διαδέχτησαν, τα σταύρωσαν, σταύρωσαν αυτό. Ο Ιούδας, λοιπόν, ήταν δόλιος, ήταν φιλάργυρος, ήταν κλέφτης, κρατούσε το ταμείο και το ξάφριζε. Κατέληξε στην προδοσία και στην αυτοχειρία, αυτοκτόνησε. Ένας ο Ιούδας. Κατόπιν είναι το συνέδριο, το μέγα συνέδριο των Ιουδαίων που έπαιξε μεγάλο ρόλο στο έγκλημα της Χριστοκτονίας. Είναι οι αρχιερείς,
οι δεσποτάδες θα λέγαμε σήμερα. Είχαν κακίες. Λοιπόν, τότε όλοι οι αρχιερείς των Ιουδαίων και ο Καϊάφας που ήταν εν ενεργεία και άλλοι που ήταν σχολάζοντας αλλά μέλη του συνεδρίου ήταν εναντίον του Χριστού. Σήμερα να είμαστε ευχαριστημένοι που υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό αρχιερέων που είναι ευσεβείς άνθρωποι. Ήταν οι γραμματείς που ασχολούνταν με τα γράμματα, ιερά γράμματα, την Παλαιά Διαθήκη, οι θεολόγοι θα λέγαμε της εποχής, οι πρεσβύτεροι, άλλοι άρχοντες της θρησκευτικής του Ισραήλ, ολόκληρο το συνέδριο, εκτός δύο, του Ιωσήφ του Αρημαθαίου και του Νικοδήμου, όλοι οι άλλοι ψήφισαν την καταδίκη του Χριστού. Γιατί? Διότι ήσαν και αυτοί ασεβείς. Και για ασέβεια είχαν, τη φιλαργυρία είχαν και το φθόνο είχαν. Δεν μπορούσαν να υποφέρουν την υπεροχή του Χριστού. Από τότε παρουσιάστηκε ο Χριστός και ήλκησε τα πλήθη κοντά του, αυτοί αισθάνθηκαν ότι ξόφλησαν και φθόνησαν και μίσησαν με όλη τη δύναμη της ψυχής του στον Ιησού. Ο Πιλάτος, ο οποίος παρακολουθούσε φυσικά τα πράγματα, κατάλαβε το φθόνο και γράφει το Ευαγγέλιο ότι ήξερε ο Πιλάτος ότι τον Ιησού τον παρέδωκαν οι Ιουδαίοι στα χέρια του δια φθόνων εξαιτίας του φθόνου. Δεν μπορούσαν, κύριε Ζερβέ, να υποφέρουν την υπεροχή του Θεού. Θυμάμαι έναν άθεο μεγάλον, δεν ήθελα να αναφέρω το όνομά του, λοιπόν, τέτοια ημέρα τόσο γερή, ο οποίος τι έλεγε. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε Θεός, τι θα γινόμουν εγώ που δεν είμαι Θεός. Δεν ανεχόταν να υπάρχει Θεός, ήθελε να είναι αυτός Θεός και υπεράνω πάντων. Έτσι ήταν και οι Ιουδαίοι. Δεν ανέχονταν το Χριστό, δεν ανέχονταν την υπεροχή του Θεού. Μας είπατε λοιπόν Ιούδας και Ιουδαϊκό Συνέδριο. Και λαός. Και λαός. Μια μερής λαού, τους οποίους επηρέασαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και φώναζαν στην αυλή εκεί του Πιλάτου «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν». Ο Ορθόδοξος τύπος είχε δημοσιεύσει ένα ωραίο άρθρο του κυρίου Χρήστου Λιβανού από το Ρόντο, Καναδά, που τον με είχαμε... πολλά χωρία απεδείκνυε ότι είναι ένοχος και ο Ιουδαϊκός λαός. Όχι ολόκληρος βέβαια ο λαός. Ο κύριος Χρήστος Λιβανός, πρέπει να πούμε πως ζει στον Καναδά, είναι διευθυντής τραπέζης νομίζω. Τραπεζικός ήταν, τώρα δεν εργάζεται σε τράπεζα. Είναι συνταξιούχος, αλλά όταν κυκλοφόρησαν οι δυνάμεις εκείνες που κάθε μεγάλη Σαρακοστή πρώτου Πάσχα έτσι και της Αναστάσεως δημιουργούν ζητήματα στην Ορθοδοξία, το Ευαγγέλιο του Ιούδα, έτσι τον είχαμε στο στούντιο επί δύο ή τρεις εκπομπές και απέδειξε και την αίρεση και ότι όλα αυτά ήταν κατευθυνόμενα. Το υπενθυμίζω. Είναι ένα πρόσωπο χωρίς υπερβολή, με εξαιρετικό φωτισμό από το Θεό. Και ζει στο Τορόντο του Καναδά ή στο Βακούβερ, δεν απαντάει. Στο Τορόντο. Στο Τορόντο. Και έχει δημιουργήσει αδελφότητα εκεί, Ορθόδοξο, Μέγας Αθανάσιος, που κάνει αγώνα εναντίον των αιρέσεων και ιδίως του οικουμενισμού. Μάλιστα, να σας ρωτήσω. Άλλος αίτιος. Άλλος αίτιος, ρωτήσατε, ναι. Και ναι, για άλλον αίτιο. Ναι. Για όλους τους αιτίους. Είναι ο Πιλάτος, το πολιτικό πρόσωπο και δικαστικό πρόσωπο. Ο Πιλάτος, επανειλημμένος τρεις φορές, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, δήλωσε στους Ιουδαίους ότι εγώ δεν βρίσκω καμία αιτία θανάτου στον Ιησού. Τον έστειλε και στον Ηρώδη και είπε και για τον Ηρώδη ο Πιλάτος, ούτε ο Ηρώδης βρίσκει αιτία θανάτου στον Ιησού. Ενώ ομολόγησε τη λαθότητα του Χριστού, τελικώς
έβαψε τον Κάλαμον στη Μελάνη και υπέγραψε την καταδίκη του Χριστού. Από τότε ενεκολάφθη, λέει, στην ανθρωπίνη δικαιοσύνη ανεξάλειπτο στίγμα, διότι ο Πιλάτος δούλεψε στη σκοπιμότητα, είχε δειλία, φοβήθηκε μη χάσει τη θεσούλα του. Μάλιστα, τώρα να προχωρήσουμε λίγο, διότι σας είπα θέλω να μας πείτε μετά τι σημαίνει Πάσχα και με την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά προηγουμένως θέλουμε να μας απαντήσετε σε δύο ή τρία ερωτήματα. Το πρώτο είναι, αλλά θέλω να συντομεύετε λίγο, έτσι. Ερωτήσατε αν σήμερα υπάρχουν εχθροί του Χριστού, ναι, ναι, που συντελούν, ναι, στο έγκλημα. Δεν ξέχασα το ερώτημά σας. Και σήμερα υπάρχουν Ιούδες, προδότες της πίστεως. Ιδίως προδότες πίστεως, πρέπει να το τονίσουμε σήμερα, είναι οι λεγόμενοι οικουμενιστές. Αυτοί οι θειασότες, οι οπαδοί του οικουμενισμού. Τι κάνουν οι οικουμενιστές? Ο οικουμενισμός είναι μια κίνηση των εποχής μας που θέλει να ενώσει όλες τις θρησκείες και όλες τις αιρέσεις. Πανέρεση και πανθρησκεία. Δηλαδή ένας ο Χριστός, πολλές οι χριστιανικές πίστεις, πολλά τα βαπτίσματα, πολλά τα μυστήρια, ενώ μέχρι τώρα ξέραμε ότι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία σώζει. Αφού συγκεντρώνονται με την πρωτοβουλία του Πάπα, κάνουν διαχριστιανικές και διαθρησκειακές συναντήσεις και συμπροσεύχονται, παρακαλώ, Ορθόδοξοι και Ετερόδοξοι και αλλόθρησκοι μέχρι και μάγοι και σατανιστές. Αυτό απαγορεύεται από τους Αποστολικούς Κανόνες και τις Οικουμενικές Συνόδους. Και αν δεν έλεγαν τέτοιο πράγμα οι κανόνες, ο κοινός νους, μάλιστα, ο νους Χριστού, όταν είναι νους Χριστού, λοιπόν, τα απαγορεύει αυτά τα πράγματα. Λένε ότι ο αρχιοικουμενιστής τι λέει, ότι σε όλες τις θρησκείες ο αυτός Θεός υπάρχει και λατρεύεται με διαφορετικό τρόπο. Και όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι προς σωτηρία. Είναι οι χειρότεροι προδότες της πίστεως και μοιάζουν με τον Ιούδα και κατά το άλλο, ότι ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό με ένα φίλημα δίθεν αγάπης. Και αυτοί μιλάνε για αγάπη, 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 κατά κόρον, αγαπολογία. Στην πραγματικότητα δεν αγαπούν. Ούτε τους Ορθοδόξους αγαπούν, αλλά τους αντιπαθούν, ούτε και τους Ετεροδόξους που παρουσιάζονται τους αγαπούν και θέλουν να τους ενώσουν με την Ορθοδοξία χωρίς να εγκαταλείψουν τις αιρέσεις τους και τις πλάνες τους. Δεν τους αγαπούν. Αν τους αγαπούσαν, θα τους έλεγαν την αλήθεια. Μετανοήστε για να σωθείτε. Αποκηρύχτε δηλαδή τις πλάνες σας και επιστρέψατε στην Ορθοδοξία. Άμα αποκηρύξουν τις πλάνες τους, ευλογημένη ένωση. Μάλιστα. Τώρα να προχωρήσουμε. Κατά το χρόνο των παθών, διότι έχουμε 20 λεπτά ακόμα, κύριε Σωτηρόπουλε, και θέλω να τα προλάβουμε όλα σήμερα. Κατά το χρόνο των παθών, ο Χριστός φαινόταν αδύναμος πάρα πολύ. Έτσι. Έδωσε σημεία δυνάμεως όμως. Βεβαίως εδώ και. Πώς δηλαδή. Όταν παρουσιάστηκε η Σπύρα στον κήπο της Γεθσημανή. Η Σπύρα ποια ήταν, για να καταλάβουμε. Η Σπύρα ήταν στρατιωτικό τμήμα τον Ρωμαϊκό που πήγε να συλλάβει τον Ιησούν. Μάλιστα. Η Σπύρα. Όταν παρουσιάστηκε στον κήπο της Γεθσημανή και ο Χριστός προχώρησε να παραδοθεί, η Σπύρα οπισθοχώρησε και τα άλλα πρόσωπα εκεί, των Ιουδαίοι, οπισθοχώρησε και έπεσαν κάτω και δεν μπορούσαν να σηκωθούν επάνω. Λοιπόν, ο Χριστός πάλι επέτρεψε να σηκωθούν επάνω. Γιατί το έκανε αυτό ο Χριστός? Για να καταλάβουν εξ αρχής ότι δεν είναι αδύνατος και δεν θα υποστεί μαρτύρια εξ αδυναμίας, αλλά με τη θέλησή του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Άλλα σημεία που δείχνουν τη δύναμή του. Κατά την ώρα του πάθους έγινε τρίωρος σκότος, προφητευμένο από τον προφήτη Αμός. Τρεις ώρες από ώρας έκτησε ως ενάτης, δηλαδή από 12 το μεσημέρι ως το απόγευμα, σκότος. Δεν είχε έκλειψη σελήνης, όπως λένε οι σύγχρονοι ερευνητές. Είχε έκλειψη ηλίου.
Ο ήλιος δεν υπέφερε να βλέπει τον δημιουργό του σταυρωμένο και συνέστηλε και απέκρυψε τις ακτίνες του και έτσι έγινε σκότος. Επίσης έγινε σεισμός, σκίστηκαν βράχια, άνοιξαν μνημεία. Όλα αυτά δεν ήταν τυχαία πράγματα. Ήτανε σημεία της θεότητος, λέτε. Σημεία που έδειχναν τη δύναμη του Χριστού. Επίσης ο Χριστός, ώρες μετά το μαρτύριο της Σταυρώσεως, που δεν είχε πλέον κανονικός, ένας εσταυρωμένος, ώρες μετά τη Σταύρωση, δεν έχει τη δύναμη να μιλήσει. Σβήνει. Ο Χριστός μίλησε με δυνατή φωνή, με κραυγή. Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαθανή, τετέλεστε. Οπότε απόρρισαν, απόρρισε και ο εκατόνταρχος. Πού βρήκε αυτή τη φωνή? Ενώ έσβηναν οι εσταυρωμένοι, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Έδειξε ότι είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου και επίσης πέθανε την ώρα που θέλησε ο ίδιος. Όταν είδε ότι εκπληρώθηκε και η τελευταία προφητεία για τα πάθη του, διψώ που του προσέφεραν όξος αντί νερού, τότε ο Χριστός έκλεινε την κεφαλή, πρώτα διευθέτησε την κεφαλή του και μετά παρέδωκε το πνεύμα. Ενώ οι άλλοι σταυρωμένοι πρώτα παρέδωκαν το πνεύμα, πρώτα πέθαναν και μετά φυσιολογικά έγερνε η κεφαλή τους. Ο Χριστός έκανε το αντίθετο. Επίσης η δύναμη του Χριστού φαίνεται ότι την ώρα που εξέπνεε ο Χριστός, πέθαινε, έγινε Ανάσταση πολλών νεκρών και εμφανίστηκαν... Τα λένε αυτά τα Ευαγγέλια. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Γέρθησαν πολλά σώματα, λέει, και κοιμημένων Αγίων και εμφανίστηκαν μετά την Ανάσταση του Χριστού σε πρόσωπα γνωστά τους, τους Ιουδαίους κλπ. Ακόμη να αναφέρω δύο σημεία της δυναμιός του. Ότι ο εσταυρωμένος κέρδισε το ληστή. Τον ένα από τους δυο ληστάς. Ο ένας από τους δυο ληστάς πίστευσε. Επίσης πίστευσε ο εκατόνταρχος και είπε «Όντως Υιός Θεού ειν ούτος». Έδειξε λοιπόν ο Χριστός τα σημεία της, της δυναμιός του και κατά το χρόνο των παθών. Πέστε μου κάτι, μου έχουν πει ορισμένοι θεολόγοι και με υποχρέωσαν να διαβάσω κάποια βιβλία που έχουν βγάλει και μάλιστα από μεγάλες αδερφότητες, ότι κατά τη Σταύρωση του έδωσαν του Χριστού κατά κάποιο τρόπο ναρκωτικά της εποχής εκείνης, ναι, για να μην πονάει πολύ, είναι αλήθεια. Εσμυρνισμένων ίνων, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή τι ακριβώς, πού το λέει το Ευαγγέλιο αυτό, για να... Είναι στο... Εσείς που είστε μελετητής. Δηλαδή. Όταν πρωτού τον σταυρώσουν τον Χριστό, ναι, υπήρχε συνήθεια στους καταδίκους πρωτού του σταυρώσουν να τους προσφέρουν αυτό το πράγμα, το ελαφρώς ναρκωτικό, έτσι να μειώνει λίγο τον πόνο, όχι πολύ, και το προσέφεραν και στον Χριστό. Και ο Χριστός δεν το εδέχθη για να είναι η θυσία, να υποστεί όλη τη φρίκη του μαρτυρίου, λοιπόν, χωρίς ελάχιστο κατεβρασμό των παθών, καταπράτηση των παθών. Ανοίχθηκε σε όλο τον πόνο ο Χριστός, για να είναι τέλεια η θυσία του, το να λέει αυτό το Ευαγγέλιο πάντως, βεβαίως, βεβαίως, εσμυργισμένον ίνων. Και στη δίψα, άλλη περίπτωση, προσέφεραν όξος. Μάλιστα, τώρα που το λέτε, μας είχατε πει σε μια παλιά εκπομπή, έτσι, κάτι που είχε συγκλονίσει, εσείς οι θεολόγοι τα ξέρετε, αλλά εμείς που δεν έχουμε το χρόνο να διαβάζουμε και να εμβαθύνουμε. Εμείς οι θεολόγοι, κύριε Ζερβέ, είναι πέλαγος νοημάτων η γραφή. Δεν τα ξέρουμε όλα. Ένα μέρος ξέρουμε. Θέλει πολύ μελέτη. Όταν πηγαίνει κανείς στη θάλασσα, δεν χρησιμοποιεί όλη τη θάλασσα και τον ωκεανό. Πάει και στην άκρη και κολυμπάει και βγαίνει έξω. Λοιπόν, αυτό κάνετε και οι θεολόγοι. Όταν πάμε σε μια βρύση, παίρνουμε μερικό νερό για να πιούμε. Δεν παίρνουμε όλο το νερό της βρύσης. Λοιπόν, είναι ανεξάλλητος ο πλούτος της γραφής. Μας είχατε πει κάτι που θέλω να το επαναφέρουμε, έτσι, διότι νομίζω ότι ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός. Είχατε πει όταν τρυπήσεις τον πεθαμένο,
βγάζει πίον, κάτι το σάπιο, κάτι το κίτρινο. Βγάζει ένα μελανοπό πράγμα, ναι, πηκτό μελανοπό πράγμα. Που σου προκαλεί πράγμα. Αηδία και σύγχαμα. Ναι, 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 και είναι και επικίνδυνο, λένε. Όταν λοιπόν κέρδισαν τον Χριστό, έβγαλε αίμα Χριστό και είδωρ. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Να πούμε πρώτα ότι αυτό προφητευόταν στην Παλαιά Διαθήκη του προφήτη Ζαχαρία. Πόσα χρόνια να μας λέτε και έτσι. 500-600 χρόνια π.Χ. Χριστού. Ο Ζαχαρίας είπε ότι είδε το γεγονός αυτό. Οι προφήτες τα μέλλοντα τα βλέπουν και τα παρουσιάζουν ως τελεσμένα γεγονότα και λένε ότι εξεκέντησαν τον Γιαχβέ. Λόγχισαν τον Γιαχβέ. Παράδοξος λόγος, γιατί πώς το λαό, ο Γιαχβέ είναι πνεύμα, το αιώνιο πνεύμα, πώς τον εξεκέντησαν. Δεν μπορούσε π.Χ. κανείς να καταλάβει αυτό τον παράδοξο λόγο να λέει εξεκέντησαν τον Γιαχβέ και ο Γιαχβέ έγινε άνθρωπος και σαν άνθρωπο τον εξεκέντησαν στην πλευρά και εξήλθε αίμα και είδωρ. Δύο στοιχεία. Τι σημαίνει? Αυτό είναι μοναδικό. Δεν συμβαίνει ποτέ σε κανέναν άνθρωπο. Σε κανέναν νεκρό. Άμα κεντήσω με ένα νεκρό σώμα, βγαίνει αυτό το πικτό μελανοπό πράγμα. Εδώ, μόλις κέντησε, εξέρευσε αίμα και είδωρ. Δύο βρύσες. Αίμα κατακόκκινο και νερό διαβιέστατο. Και χωριστά αυτά τα δύο. Δεν μπορούσε κανείς να τα υπενοήσει αυτά, γιατί δεν συμβαίνουν ποτέ με νεκρό τέτοια πράγματα, σε νεκρό. Λοιπόν, συνέβησαν στην πραγματικότητα, τα είδε ο Ιωάννης που τα γράφει στο Ευαγγελιό του και έχουν τη σημασία ότι όπως από την πλευρά του Αδάμ προήλθε η γυναίκα, έτσι από την πλευρά του νέου Αδάμ, του Χριστού, προήλθε η Εκκλησία. Διότι το αίμα και το είδωρ σημαίνουν τα δύο μυστήρια, τα μεγαλύτερα μυστήρια από τα 7 της Εκκλησίας, τη βάπτιση και την Θεία Κοινωνία. Αυτά τα δύο μυστήρια είναι τα συστατικά της Εκκλησίας. Υπάρχει Εκκλησία διότι υπάρχουν αυτά τα δύο μυστήρια. Όπως από την πλευρά του Αδάμ προήλθε η γυναίκα, από την πλευρά του Χριστού με τα δύο αυτά στοιχεία προήλθε η γυναίκα με γάμα κεφαλαίου, η Εκκλησία. Να σας ρωτήσω. Έχουν βαθιές έννοιες. Μάλιστα, να μείνουμε εδώ, διότι θέλω να μπούμε και λίγο στην Ανάσταση, αλλά μια ερώτηση πρώτα. Η Σταύρωση του Χριστού και όλο αυτό το πάθος, ποια σχέση πρέπει να δημιουργεί στους πιστούς? Εγώ λέω, κύριε Ζερβέ, όταν έρχεται στη μνήμη μας το πάθος του Χριστού, περιληπτικός λέμε το πάθος, γιατί ήταν πολλά, 20 περίπου πάθη υπέστη ο Χριστός. Όταν λοιπόν έρχεται στο νου μας το πάθος και ιδίως η Σταύρωση, ή όταν βλέπουμε, ατενίζομαι τον Εσταυρωμένο στην εικόνα, δύο πράγματα κυρίως πρέπει να σκεπτόμαστε. Το ένα, την τραγικότητα της αμαρτίας. Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε τις αμαρτίες με μεγάλη ευκολία, όπως λέει το βιβλίο του Ιώβ, είναι σαν να πίνω με ένα ποτό, ένα αναψυκτικό. Με τέτοια ευκολία κάνουμε τις αμαρτίες, δεν τις θεωρούμε τίποτα το σπουδαίο και σοβαρό πράγμα. Η αμαρτία είναι το τραγικότερο πράγμα και η αιτία όλων των τραγωδιών του κόσμου, όλων των φρικτών πραγμάτων που συμβαίνουν στον κόσμο και είναι τόσο φοβερό πράγμα η αμαρτία, ώστε χρειάστηκε ο ίδιος ο Θεός να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί για να εξασφαλίσει άφεση αμαρτιών. Η τραγικότητα της αμαρτίας το ένα. Το άλλο είναι, πρέπει να σκεπτόμεθα την αγάπη του Θεού. Είναι τόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού, ώστε ήρθε και υπέστη το φρικτότερο και εξευτελιστικότερο μαρτύριο για μας. Δεν υπάρχει μαρτύριο χειρότερο από τη Σταύρωση. Άμα διαβάσει κανείς πως σταύρωναν τους ανθρώπους, επί μήνες θα είναι ταραγμένο το νευρικό του σύστημα. Ο πατέρας μου, ο αείμνηστος που έφτασε μέχρι
έξω από την Άγκυρα. Λοιπόν, και έγινε υποχώρηση και είδε στη Σμύρνη. Τη μικρασιατική καταστροφή. Στη Σμύρνη τη μικρασιατική καταστροφή. Είδε, όχι αυτά που λέει η Ρεπούση, συνοστισμό, λοιπόν, για να μπουν οι άνθρωποι στα πλοία. Είδε μητέρες με τα μάτια του που πετούσαν από την αγκαλιά τους τα παιδιά τους, τα μικρά παιδιά, να τρέξουν οι ίδιες να διασωθούν στη θάλασσα στα πλοία. Πετούσαν μητέρες. Υπάρχει στον αν άνθρωπο μεγαλύτερη αγάπη από την αγάπη της μάνας? Και όμως οι μανάδες πετούσαν τα παιδιά τους για να διασωθούν. Ούτε η μάνα μας δεν θα σταυρωνόταν για μας. Σταυρώθηκε ο Θεός χωρίς να έχει καμιά ανάγκη από μας. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε, πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού. Δεν τη χωρεί το ανθρώπινο μυαλό. Ούτε με τα θάνατον που έρχεται το τέλειον που λέει η Γραφή. Με τα θάνατον έρχεται η τέλεια γνώση. Έρχεται το τέλειον με σχετική έννοια. Γιατί με απόλυτη έννοια το τέλειον είναι ο Θεός. Ούτε με τα θάνατον θα μπορέσει να χωρέσει το μυαλό μας όλο το μέγεθος της αγάπης του Θεού για μας τους ανθρώπους. Άλιστα, κύριε αυτά να σκεπτόμαστε και αυτά θα μας βοηθούν όταν έρχεται ο πειρασμός των αμαρτιών, θα μας βοηθούν να αποφύγουμε την αμαρτία. Αυτά επίσης μας βοηθούν να μην απελπιζόμεθα ως αμαρτωλοί άνθρωποι. Έτσι είναι. Βάζουμε μία τελεία εδώ τώρα. Θέλω να περάσουμε έτσι πολύ σύντομα, διότι έχουμε 7 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας, σε δύο πράγματα να μας πείτε, σε δύο γεγονότα. Πρώτον, γιατί λέμε καλό Πάσχα, τι σημαίνει καλό Πάσχα ή τι είναι το Πάσχα. Και το δεύτερον, γνωρίζουμε ότι ο Χριστός έκανε 4-5 αναστάσεις προ της Αναστάσεώς του. Σε τι διαφέρει η Ανάστασή του από τις προηγούμενες αναστάσεις? Ξέρουμε τις αναστάσεις που έκανε και δεν είναι 4-5. Την ώρα που εξέπνευσε, πολλά σώματα, λέει, και κειμένουν Αγίων ηγέρτησαν και κατά την περίοδο της τριετούς δράσεώς του και ο ίδιος και οι μαθητές με τη δύναμη του Χριστού έκαναν πολλές αναστάσεις. Λοιπόν, σε τι διαφέρει αυτή η Ανάστασή του από τις άλλες αναστάσεις? Προτού πούμε, επειδή δυστυχώς υπάρχει πολλής ορθολογισμός και απιστία στον κόσμο, πολλοί εντάξει, θεωρούν αδύνατο να αναστηθεί ένα νεκρό σώμα. Το θεωρούν αδύνατο οι άπιστοι και άθεοι. Κι όμως έγινε μια Ανάσταση, κύριε Ζερβέ και αγαπητοί τηλεθεατές, έγινε μια Ανάσταση που την διαπιστώνουμε όλοι στους εαυτούς μας. Από την ανυπαρξία μας έφερε ο Θεός στην ύπαρξη. Ήμασταν μηδενικά, να εκφραστώ μαθηματικά, και γίναμε συνειδητές μονάδες. Λογικά όντα, άνθρωποι, με τη συνείδηση της υπαρξός μας. Εδώ και 100 χρόνια δεν υπήρχε Ζερβός και υπάρχει. Εδώ και 100 χρόνια δεν υπήρχε Σωτρόπουλος και υπάρχει. Εδώ και χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, αν θέλετε, χρόνια να κάνω ισχυρότερο το επιχείρημά μου, δεν υπήρχε κανείς άνθρωπος. Ποιος δημιούργησε αυτή την ύπαρξη που λέγεται συνειδητή ύπαρξη, πρόσωπο, άνθρωπος? Εκείνος που μας ανέστησε από την ανυπαρξία, μας ανασταίνει και εκ νεκρών. Η Ανάσταση του Χριστού, λοιπόν, είναι το ενδοξότερο θαύμα της πιστός μας, αλλά η δημιουργία εκ του μηδενός είναι ακόμη μεγαλύτερο θαύμα. Μέσα στο χώρο της πιστός μας, στον χριστιανισμό, βεβαίως η Ανάσταση του Χριστού είναι το ανώτερο θαύμα και διαφέρει από τις άλλες αναστάσεις, ότι ο Χριστός αναστήθηκε με τη δύναμή του, αυτοαναστήθηκε. Και αυτό προφητευόταν ότι θα αυτοαναστηθεί. Επίσης, μετά την Ανάστασή του έγιναν άλλες αναστάσεις. Θα πούμε έγιναν. Λοιπόν, αναστήθηκε με τη δύναμή του. Επίσης αναστήθηκε με ένδοξη Ανάσταση. Όχι όπως ο Λάζαρος που ξαναπέθανε και άλλοι που ξαναπέθαναν. Ο Χριστός αναστήθηκε και δεν πεθαίνει. Αναστήθηκε με ένδοξη Ανάσταση όπως θα αναστηθούν οι άνθρωποι στη Δευτέρα Παρουσία. Οι πιστοί με ένδοξη Ανάσταση. Καταργείται ο θάνατος, δεν ξαναπεθαίνουμε. Και η Ανάσταση του Χριστού επίσης
έχει μεγίστη σημασία. Εννοείται πνευματικά, όχι σωματικά. Ότι η Ανάσταση του Χριστού σημαίνει τη δική μας πνευματική Ανάσταση, μας αναστέλνει από την πτώση στην αμαρτία, μας ζωπεί από την έκρωση της αμαρτίας, μας κάνει καινούριους ανθρώπους, μιλάμε για πιστούς, για συνειδητούς χριστιανούς, και επίσης με την Ανάστασή του ο Χριστός εξασφάλισε τη δική μας ένδοξη Ανάσταση, των πιστών εννοώ την ένδοξη Ανάσταση, κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Για την αιώνια δόξα. Απέθανε, λέει, για τις αμαρτίες μας, λέει ο Απόστολος, και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, για τη δόξα μας. Μάλιστα. Και εγώ να υπενθυμίσω. Να μας πείτε όμως τι σημαίνει καλό Πάσχα. Πάσχα, πρώτον, οι λέξεις δεν είναι ελληνική, δεν έχει σχέση με το ρήμα Πάσχο. Είναι εβραϊκή η λέξη που σημαίνει διάβαση. Πνευματική διάβαση. Οι Εβραίοι διέβησαν την Ερυθρά Θάλασσα και από τον Δουλία που είχαν στην Αίγυπτο έφτασαν στην ελευθερία στη γη Κανάαν. Λοιπόν, για μας το Πάσχα, το καινούριο Πάσχα, το χριστιανικό, σημαίνει διάβαση. Από το θάνατο στη ζωή. Κύριε, από τη γη στον ουρανό. Μάλιστα, να σας ρωτήσω κάτι και με αυτό θα κλείσουμε. Έτσι, το, γιατί το Ευαγγέλιο της λειτουργίας του Πάσχα είναι το μεγαλοπρεπέστερο. Δεν θέλω να μου το αναλύσετε όλο, το γιατί να μου εξηγήσετε. Γιατί μετά μου ήρθε και μία άλλη ερώτηση να σας κάνω από τα πάθη, αν την προλάβουμε. Αυτό θα ήθελα, κύριε Ζερβέ, να σε μια εκπομπή... Άλλη, θα να δούμε. Το εξηγήσουμε σε μια εκπομπή. Ναι. Είναι πάντοτε επίκαιρο. Επειδή το Πάσχα είναι η λαμπρότερη χριστιανική γιορτή, γι' αυτό διαβάζεται το μεγαλοπρεπέστερο Ευαγγέλιο. Δηλαδή, λένε, οι άλλοι Ευαγγελιστές, οι τρεις, ξεκινάνε από τη γέννηση του Χριστού, τη σάρκωση και τη γέννηση. Ο Ιωάννης ξεκινάει από την προύπαρξη του Χριστού. Δηλαδή, την προαιωνία ύπαρξη. Πώς αρχίζει? «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεό, ήταν μαζί με τον Θεό Πατέρα, πρόσωπο της τάξης του Θεού Πατρός, και Θεός είναι ο Λόγος». Ξεκινάει από την αιωνιότητα και είπαν μερικοί ότι αυτό το Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης, ο αιτός, ο χρυσάετος θεολόγος, ανέβηκε και το κατέβασε κατευθείαν από τον ουρανό. Έχει πάρα πολλά νοήματα, εάν από τα αναρρύθμιτα βιβλία που υπάρχουν. Θέλαμε να αποσπάσουμε ένα τμήμα και να πούμε το ανώτερο. Είναι αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάζεται στη λειτουργία του Πάσχα. Δυστυχώς οι πολλοί τρέχουν για τη μαγειρίσα και δεν κάθονται να ακούσουν το Ευαγγέλιο αυτό. Και γι' αυτό θα παρακαλέσω μια άλλη φορά να το εξηγήσουμε. Έχει τέτοια νοήματα θέλω, που δεν πήγαιναν στο μυαλό ανθρώπου. Θέλω να επανέλθω σε κάτι. Μετά την παράδοση του Πνεύματος του Χριστού ή το θάνατο του Χριστού, τι συνέβη πολύ γρήγορα? Αμέσως μετά είχαμε γεγονότα. Η ψυχή του Χριστού κατέβηκε στο Άδη. Όταν λέμε Άδες, βέβαια, εικονικά λέγεται ότι είναι της κατωτάτης της γης, για να φανεί ότι είναι ένα δυσάρεστο πράγμα, σκοτεινό κλπ. Δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να προσδιορίσουμε τον Άδη. Ο Άδης είναι μια μεταφυσική πραγματικότητα. Εκεί ήταν τα πνεύματα, οι ψυχές. Και δύο φορές το λέει ο Απόστολος Πέτρος, πήγε ο Χριστός και κήρυξε στα πνεύματα, στον Άδη, στις ψυχές. Για να μετανοήσουν έστω και εκεί. Ναι. Παρουσιάστηκε με τέτοιο τρόπο να μην έρεται η ελευθερία τους. Όσοι σε κατοπροαίρεται, μετανόησαν. Εγώ πιστεύω ότι ο Σοκράτης, ο Πλάτων κλπ, ο Θουκυδίδης, οι μεγάλοι αυτοί της αρχαίας Ελλάδας, μετανόησαν και αν ζούσαν μετά Χριστόν στη γη, θα ήταν μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Άλλωστε θεωρούνται προχριστιανοί. Προχριστού χριστιανοί. Έτσι, ναι. Μπράβο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σωτηρόπουλο για να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα. Γεια σας. Καλή Ανάσταση.